Coach, καλησπέρα. Ακόμα μία ήττα για την ομάδα σας, πέμπτη στο σύνολο μέχρι τώρα, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κλειστό, πολύ κοντά οι δύο ομάδες μέχρι το τέλος. Είχατε την ευκαιρία να το στείλετε στην παράταση, δεν τα καταφέρατε. Πείτε μας εσείς πώς το βιώσατε το παιχνίδι σήμερα. Καταρχήν, να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Απόπ για τη μεγάλη νίκη που πήρε σήμερα. Και επίσης πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μου, γιατί για 40 λεπτά πάλεψαν πραγματικά και τα δώσαν όλα μέσα στο γήπεδο. Έτσι είναι το μπάσκετ. Δεν βάλαμε κάποια σούτ στο τέλος για να πάρουμε το παιχνίδι στην παράταση και να το κερδίσουμε ακόμα. Ξεκίνησαμε το παιχνίδι πολύ καλά. Ήμασταν όσο είχαμε ανάσες, ήμασταν πολύ καλύτερο μάκι, αυτό φαίνονταν μέσα στο γήπεδο. Τελευταία στιγμή ο βασικός μας point guard πόνεσε το πόδι του, δεν κατάφερε να μπει στο παιχνίδι για να παίξει. Αυτό άλλαξε όλες τις ισορροπίες του παιχνιδιού. Έπρεπε να παίξουν κάποια παιδιά πολύ περισσότερο, έπρεπε να αλλάξουμε τα σχήματα. Δεν είχαμε τόση επιθετικότητα, έπρεπε να βρούμε τους 15-20 πόντους που βάζει σε κάθε παιχνίδι από άλλους παίχτες. Τα βρήκαμε όλα αυτά, απλά οι ανάσες στο τέλος μας πρόδωσαν. Και δυστυχώς χάσαμε ένα παιχνίδι που θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε στην έδρα μας. Είναι τώρα η διακοπή, ακολουθεί η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Είναι μια ευκαιρία να δουλέψετε λίγο παραπάνω την ομάδα σας. Και ποιο θα ήταν αυτό το κομμάτι που θα θέλετε να δουλέψετε περισσότερο σε αυτή τη διακοπή? Κοίτα, η ομάδα μας παιχνίδι με παιχνίδι είναι καλύτερη. Αυτό φαίνεται και από τα παιχνίδια, με τον τρόπο που παίζουμε, που επιτεθόμαστε. Σίγουρα η διακοπή θα βοηθήσει σε ένα σημείο να γίνουμε καλύτεροι, θα χάσουμε λίγο το ρυθμό μας, αλλά εντάξει, όπως όλες οι ομάδες, τη στιγμή θα το διαχειριστούμε. Εντάξει, τώρα πρέπει να βάλουμε τα κεφάλια κάτω, πρέπει να προβληματιστούμε, πρέπει να συσπηρωθούμε σαν ομάδα και να προσπαθήσουμε να παίξουμε καλά στα επόμενα παιχνίδια, και είμαι σίγουρος ότι είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.